Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Δεν θα είναι ένα βίντεο unboxing, αλλά θα είναι και ένα βίντεο unboxing. Θα είναι λίγο μπερδεμένο, με βλέπετε, δεν ξέρω γιατί βασικά, για να σας πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το βίντεο που κάνω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά είμαι. Επίσης, φοράω το πουκαμισάκι μου του Halloween. Νομίζω είναι καθυστερημένα γιατί νομίζω το Halloween έχει περάσει, αλλά δεν έχει σημασία. Εμένα καθυστέρησε να μου έρθει, τώρα το φοράω. Είναι τσαλακωμένο γιατί το έβγαλα σήμερα από την απλόστρα. Δεν έχω προλάβει να το σιδερώσω. Και πάμε λίγο να σας πω τι θα δούμε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Είναι ένα ροζ σακουλάκι το οποίο μέσα περιέχει μία συσκευασία κινητού. Είναι το Huawei P50 Pocket. Και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά για ποιο λόγο έχω ένα ακόμη κουτάκι του Huawei P50 Pocket, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω και σας τονίσω και σας ζητήσω να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνετε στο κανάλι και για τα καλά λόγια για τα καλά λόγια τα οποία λέτε, με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενο, με ευχαριστούν πάρα πολύ το ότι τα βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που εν τέλει καταλαβαίνω ότι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα αυτό το κανάλι όντως ισχύει και όντως εφαρμόζεται, γιατί το ξεκίνησα και τα ανεβάζω τα βιντεάκια αυτά γιατί θέλω να βοηθήσω κάποιους όπως ήθελα και εγώ να βοηθηθώ. Θέλω ωστόσο να σας παρακαλέσω όλοι εσείς που τα βλέπετε τα βίντεο και κάνετε και σχόλια, να πατάτε και το κουμπάκι της εγγραφής, γιατί και εμένα με βοηθάτε πάρα πολύ για να μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτά τα βίντεο. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε με το βίντεο το συγκεκριμένο. Θα ανοίξω και τη συσκευασία αυτή για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει. Έχω εδώ πέρα το κουπίδι. Προφανώς δεν θα σας δείξω το τι περιέχει μέσα η συσκευασία και το κουτί και τα πάντα, γιατί για το συγκεκριμένο το κινητό, όπως σας έχω ήδη πει, έχουμε ήδη ένα βίντεο το οποίο είναι το unboxing. Εγώ απλά θα το ανοίξω για να το έχω και μπροστά μου και να ξεκινήσω να σας τα λέω. Αρχικά να πω λίγο το εξής. Αυτό το κινητό είχε αγοραστεί και το είχαμε κάνει και unboxing την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε. Γιατί μας αρέσει, γιατί το θέλουμε, γιατί το Huawei P50 Pocket είναι ένα από τα κινητά τα οποία για εμένα είναι από τα πιο όμορφα κινητά που κυκλοφορούν στην αγορά όσον αφορά το αναδιπλούμενο πλαίσιο των κινητών. Τα θεωρώ από τα πιο όμορφα αισθητικά. Τι έχει γίνει? Αυτό λοιπόν το κινητό αγοράστηκε, και πάμε να το ανοίξουμε, αγοράστηκε με πάρα πολύ ενθουσιασμό, με πάρα πολλές όμορφες σκέψεις, ηθικές, πιστεύοντας ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όπως λειτουργούσαν πάντα με την Huawei και κανείς μας περίμενε όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Αυτό λοιπόν το κινητό αγοράστηκε για την GR Nelly. Αγοράστηκε γιατί της αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πιο, αν μπορώ να το πω, θηλυκό, αν και εγώ δεν το βλέπω τόσο θηλυκό. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το περλέ, το στοιχείο που έχει από πίσω. Λέγαμε, ok, όλα καλά. Το παίρνουμε, λειτουργεί και ξαφνικά βλέπουμε ότι παρουσιάζει πρόβλημα. Και τι πρόβλημα παρουσιάζει? Όλες οι συσκευές, τώρα εδώ έχω το P30, όλες οι συσκευές, τα Android, εδώ πέρα κάτω, τώρα δεν φαίνεται από ό,τι μπορώ να φανταστώ, εδώ πέρα κάτω έχουν ένα μικρό τετραγωνάκι ή τρεις γραμμούλες ή αναλόγως του πώς το κάνει ο κάθε κατασκευαστής, όπου πατώντας το, ανοίγει στην οθόνη όλη η σειρά των εφαρμογών τις οποίες έχουμε ανοιχτές, και μπορούμε να μετακινηθούμε ανάμεσα στις εφαρμογές και να επιλέξουμε αυτή που θέλουμε, όπως επίσης μπορούμε να τις τερματίσουμε όλες. Αυτή είναι η λειτουργία, να το πω έτσι, στο P50 Pocket, πότε λειτουργούσε και πότε δεν λειτουργούσε. Η αλήθεια είναι πως όταν η GR Nelly το συγκεκριμένο το ανέφερε, εγώ προσωπικά πήγα να τη βγάλω τρελή. Δηλαδή, τύπου, έλα μωρέ Nelly, δεν γίνεται, κάτι κάνεις λάθος, κάτι δεν πατάς σωστά, μήπως δεν ακουμπάς σωστά την οθόνη και όλα αυτά. Η ίδια να επιμένει ότι μα έχει πρόβλημα, μα το ένα, μα το άλλο. Και εν τέλει μου στέλνει ένα βιντεάκι και μου λέει, κοίτα, γιατί δεν είμαι τρελή. Το βλέπω και επιβεβαιώνω και εγώ με τη σειρά μου ότι όντως εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Και λέω, όπως είσαι, το στέλνουμε αυτή τη στιγμή στην εταιρεία για να το δούνε,
να πάρουν να το φτιάξουν, ούτως ώστε το συγκεκριμένο να σταματήσει να εφίσταται σαν πρόβλημα, γιατί φανταζόμασταν κι εμείς ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό, θα είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί εύκολα με ένα update, ένα κάτι, δεν ξέραμε όμως, δεν το περιμέναμε και... Εδώ είναι όλη η ιστορία. Αρχίζει λοιπόν ένα πηγενέλα και ένα αλυσβερίσι με την Huawei. Όχι τι γίνεται, όχι δεν γίνεται. Εδώ πέρα βέβαια πρέπει να πω το εξής, ότι όλες οι εταιρείες γενικότερα όταν θέλουν να κάνουν έναν έλεγχο στα κινητά, πέραν το ότι μπορεί να κάνουν κάποιον πρώτο έλεγχο τεχνική τους με τα χέρια τους, με το να ελέγξουν αυτό που αναφέρεις, κατά πόσο υφίσταται, κατά πόσο βγαίνει, οτιδήποτε, σε δεύτερο χρόνο το συνδέουν στον υπολογιστή, όπου η κατασκευάστρια εταιρεία τους έχει παρμηθεύσει με ένα εργαλείο, ένα πρόγραμμα είναι προκειμένο, και το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν για να κάνει αυτό κάποιους διαγνωστικούς ελέγχους επάνω στη συσκευή και να μπορέσει να εντοπίσει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, βασικά αντιμετώπιζε, γιατί το συγκεκριμένο δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το κάνει και αυτό. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε το προηγούμενο το κινητό, το ίδιο μοντέλο, ήταν αυτό που σας ανέφερα. Ότι δηλαδή πατώντας το τετραγωνάκι, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει όλες τις εφαρμογές, εδώ δεν άνοιγε, κολούσε. Για να μπορέσουμε αυτό να το παρακάμψουμε, έπρεπε να πατήσουμε το κεντρικό, να μας γυρίσει την αρχική οθόνη, να ανοίξουμε μια άλλη εφαρμογή και αφού ανοίξουμε μια άλλη εφαρμογή, να αρχίσει να λειτουργεί το κουμπάκι. Το στέλνουμε λοιπόν την πρώτη φορά στο σέρβις. Πάρα πολύ ευγενική, φυσικά θα το ελέγξουμε, μας το επιστρέφουν πίσω μετά από λίγο καιρό. Δεν έχει τίποτα. Λέμε OK. Στο ενδιάμεσο, εντωμεταξύ, είχαμε ήδη σετάρει το P50 για να λειτουργήσει σαν βασικό κινητό, όπου έπρεπε αμέσως μετά, όταν όταν το στείλαμε στο σέρβις, να ξανασετάρουμε το P30 Γιατί μπερδεύτηκα έτσι. Το P30 Pro, το οποίο είχε η Νέλη, και φυσικά όταν μας το ξαναδώσανε πίσω, έπρεπε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το P30. Για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το P50 Pocket, γιατί καλώς ή κακώς αυτό αγοράστηκε για βασικό κινητό, είναι ένα κινητό το οποίο χρησιμοποιείται για δουλειά, είναι ένα κινητό το οποίο χρησιμοποιείται για προσωπική χρήση, για φωτογραφίες, για βίντεο, για μουσική, για τα πάντα. Ξεκινάμε να το χρησιμοποιούμε και το κινητό ξανά έβγαλε πρόβλημα. Το ίδιο. Το ξαναπάμε στο σέρβις. Μας το ελέγχουν και μας το ξαναγυρνάνε πίσω, αναφέροντας ότι το πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε. Ωστόσο, μας δώσανε και μια συμβουλή ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο κινητό να το σετάρουμε χωρίς να μεταφέρουμε τα πάντα από το παλιό κινητό, το οποίο είχε Google Services, στο καινούργιο, το οποίο δεν έχει Google Services, γιατί πιθανολογούμε ακόμα ότι αυτό παίζει να παρουσιάζει πρόβλημα. Βέβαια, εγώ που έχω το Mate XS, το οποίο δεν χρησιμοποιώ πια γιατί το έσπασα, όταν μετέφερα τα πάντα από το P30 Pro, δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό το λησβερίσι, προχωράει όλη η διαδικασία, το κινητό εν τέλει ξαναγύρισε πίσω, γιατί ξαναέβγαλε το πρόβλημα. Και λόγω χρόνου δεν προλάβαινε να πάει να το πάρει η Νέλη και πήγα και το πήρα εγώ από το σέρβις. Πάω, το παίρνω, τους είχε ενημερώσει η Νέλη ότι θα πάω να το πάρω εγώ και λέω στην Νέλη, Νέλη θα το κρατήσω εγώ για να μπορέσουμε να το τσεκάρουμε, μην στο δίνω, το ξανασετάρουμε, ξαναγυρνάς όλες τις εφαρμογές, το ξανακάνεις. Αφού το πήρα τώρα που το πήρα, θα το κρατήσω εγώ, θα το σετάρω εγώ, θα το δουλέψω εγώ. Θα πήγαινε και ένα ταξιδάκι Θεσσαλονίκη, οπότε λέω ευκαιρία να κάνει και αυτό ένα ταξιδάκι, να πάρει λίγο τον αέρα του, να αλλάξει λίγο και ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και με το δίκτυο κινητής και με τα πάντα και από εδώ και από εκεί. Το παίρνω γύρω στις 12-12.30 από το σέρβις. Μία, 5 και 10 έχει βγάλει πρόβλημα. Λέω, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται. Στο ενδιάμεσο του είχαν κάνει κάποιο update, είχαν βγάλει καινούρια. Είχαν βγάλει ενημέρωση τέλος πάντων στο λειτουργικό. Μου είχαν πει και από το κατάστημα, από το σέρβις, ότι δεν θα παρουσιάσει το πρόβλημα, τέλος πάντων δεν θα πρέπει να το παρουσιάσει. Λέω, έτσι είμαστε. Ωραία. Το παίρνω. Του έχω αλλάξει τα φώτα, βέβαια, εγώ, σαν χρήση, γιατί δεν είμαι ευγενικός με τα κινητά μου. Και όταν λέω δεν είμαι ευγενικός με τα κινητά μου, δεν εννοώ ότι τα παίρνω και τα πετάω από εδώ και από εκεί. Απλά θα τα χρησιμοποιήσω γιατί θα κάνω τα βίντεο που θα ανεβάσω στο. Κάποια από τα βίντεο, τα YouTube Shorts που ανεβάζω στο κανάλι εδώ πέρα στο YouTube. Θα κάνω κάποια βιντεάκια που ανεβάζω στο TikTok. Θα ανεβάσω κάποια άλλα στο Instagram. Γενικότερα το κινητό δουλεύει. Και δουλεύει πολύ στα δικά μου τα χέρια. Σαφώς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν υπερβολική χρήση, αλλά πιθανότητα να είναι διαφορετική από τη δικιά μου. Το παίρνω και συνεχίζει να κολλάει. Και πλέον δεν κολλούσε αν άνοιγες ίσως κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Πλέον απλά το κουμπί κολλούσε έτσι, επειδή μπορούσε. Κλείδωνες το κινητό, δεν είχες καμία εφαρμογή ανοιχτή. Με το που πήγαινες να το ξεκλειδώσεις, πήγαινες να πατήσεις το κουμπάκι, δεν έκανε τίποτα. Έπρεπε να κάνεις το κλασικό. Να γυρίσεις την αρχική οθόνη από το στρογγυλάκι, να ανοίξεις μια εφαρμογή,
Και αφού ανοίξει την εφαρμογή, μετά να ξεκινήσει να δουλεύει. Στο ενδιάμεσο, εμένα μου είχαν πει και στην Έλλη, το είχαν πει, γιατί δεν το γυρνάτε στις χειρονομίες, αν είναι να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας για να μπορείτε να το χειρίζεστε. Και λέω, κάτσε, τώρα που το παρουσίασε το πρόβλημα, θα το γυρίσω στις χειρονομίες. Και θα το γυρίσω στις χειρονομίες απλά για να το ελέγξω, γιατί εμένα δεν με βολεύουν πάρα πολύ οι χειρονομίες. Και το γυρνάω και κάνει το ίδιο πρόβλημα. Απλά με μία βασική διαφορά. Στις χειρονομίες, βασικά, όταν είναι το κινητό, για να εμφανίσεις όλες τις εφαρμογές και να μπορέσεις να μετακινηθείς ανάμεσα σε εφαρμογές και να τις κλείσεις, αντί να πατήσεις το κουμπάκι που ήταν εδώ πέρα κάτω, απλά κάνεις το δάχτυλο από κάτω προς τα πάνω, εμφανίζει όλες τις εφαρμογές και επιλέγεις αυτό που θέλεις. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε την πρώτη φορά. Δηλαδή, αν την ώρα που εγώ ξεκλείδωνα τη συσκευή, αυτό ήταν κολλημένο, το έκανες μία φορά επάνω και δεν εμφάνιζε τίποτα. Στο καπάκι, αν το ξανά έκανες, τα εμφάνιζε όλα. Και σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού που είχα κάνει εγώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν πάρα πολύ λίγο, ανακαλύψαμε ότι είχε πρόβλημα και με το Bluetooth. Καινούργιο αυτό. Αυτό δεν το είχαμε αναφέρει ποτέ. Το λέω στην Έλλη, Έλλη, να ξέρεις ότι κάνει και αυτό. Μου λέει τώρα που θα το ξαναπάς πίσω να το αναφέρεις. Η Έλλη εντωμεταξύ κάποια στιγμή το σκέφτηκε αφού το είχα παραδώσει εγώ στο σέρβις και μου λέει να ξέρεις τελικά, το θυμήθηκα, μου το έκανε και εμένα αυτό το πράγμα. Αλλά νόμιζα ότι φταίνει τα ακουστικά μου, ότι κάπου το έχω εγώ μπερδεμένα, ότι κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, γυρνάω από Θεσσαλονίκη για να σας πω ακριβώς τώρα τι έχει γίνει. Γυρνάω από Θεσσαλονίκη, είμαι στο λεωφορείο, παίζω με το κινητό, δεν έχω και πάρα πολύ μπαταρία και λέω Θεέ μου να προλάβω και μου παρουσιάζει το πρόβλημα. Όπου μου το έχει παρουσιάσει ήδη πολλές φορές. Και μου παρουσιάζει το πρόβλημα που εγώ ευχόμουν και έλεγα, τουλάχιστον με το που κατεβώ από το αεροπλάνο, να παρουσιάσει το πρόβλημα, να συνεχίσει να το παρουσιάζει καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με το αστικό για να μπορέσω να φτάσω στην πόλη, ούτως ώστε να προλάβω να φτάσω στο κατάστημα του σέρβις, να τους το δείξω και ζωντανά, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, ναι, μεν το βλέπανε το πρόβλημα, αλλά το βλέπανε με εγγραφή οθόνης που κάναμε εμείς, ούτως ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται. Να εύχομαι να πάει το λεωφορείο τρέχοντας, για να μην πω την άλλη τη λέξη από γάμα. Για να προλάβω να φτάσω, γιατί είχα φτάσει στην Αθήνα στις 4 η ώρα και στις 5 η ώρα έκλεινε το σέρβις. Φτάνω πύργο Αθηνών 5 παρα 4, 5 παρα 10 και πατάω μια τρεχάλα, στο πούμε, πήγα πάρα πολύ γρήγορα. Πύργο Αθηνών με Μιχαλακοπούλου 178, εκεί πέρα που είναι το σέρβις, μπαίνω μέσα. Καλησπέρα τα παιδιά, λέω 5 παρα 2. Μου λένε, πείτε μου. Λέω, δεν χρειάζεται να σου πω γιατί ήμουν χτες εδώ πέρα. Το έφερα, μου λέει το παρουσίασε πάλι. Λέω το παρουσίασε πάλι και για καλή σου τύχη. Δεν θα το δεις μόνο σε βίντεο, θα το δεις και live. Το λέω, λέω, πάτα το κουμπί, το πατάει, δεν κάνει τίποτα. Λέω, κάτσε να σου δείξω και το άλλο. Βάζω τις χειρονομίες. Το βλέπει όντως, να το ξαναγράψουμε. Όπου εντωμεταξύ τώρα μιλάμε αυτό για μια διαδικασία η οποία κράτησε 3 μήνες. 3,5 μήνες, δηλαδή φανταστείτε ότι από τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν θυμάμαι τώρα πότε κυκλοφόρησε, το κινητό ήταν 3-3,5 μήνες στο σέρβις. Δηλαδή ουσιαστικά να χρησιμοποιήθηκε από την Έλλη και από μένα 2 μέρες. Από την Έλλη ένα μήνα. Βαριά. Η Έλλη εντωμεταξύ να σχεδόν να έχει γίνει φιλαράκι με τον τύπο από την εξυπηρέτηση πελατών της Huawei, ο οποίος την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και τη ρωτούσε τι έγινε, πώς έγινε, τι έγινε με το κινητό, είδατε το πήρατε, πώς λειτουργήσε, πώς δεν λειτουργήσε. Και λέμε εντάξει, να μιλάει, να του λέει το και το, λέει ελπίζουμε, τέτοιο, το ξαναπάω εγώ. Λέω παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν γίνεται τώρα το κινητό να το έχουμε από τον Ιούνιο. Είναι 3 μήνες στο σέρβις και να συνεχίζουμε να το πάμε, να το φέρνουμε και να το πάμε και να το φέρνουμε. Καταρχάς είναι πάρα πολύ κουραστικό το να το πάμε και να το φέρνουμε. Δεν μας βολεύουν πάντα τα ωράρια, αλλά πέραν από τα ωράρια που αυτά θα τα βολεύαμε. Δεν γίνεται να σετάρουμε όλη την ώρα το P30, μετά να σετάρουμε ξανά το P50, μετά να ξανασετάρουμε το P30, μετά ξανά το P50 και αυτό το πράγμα να πάει πέρα δόθε. Καταλήξαμε εν τέλει σήμερα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι 9 Νοεμβρίου. Την Κυριακή που έρχεται, την ημέρα που εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο δηλαδή, εγώ υπολόγιζα να ανεβάσω κάτι άλλο, αλλά σκέφτηκα και λέω δεν πειράζει, θα γυρίσω αυτό το βίντεο σήμερα γιατί για κάποιο λόγο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που το έχουμε πάρει. Απλά για να αναφέρω την εμπειρία μου, απλά για να το σχολιάσω, για να έχουμε και ένα βίντεο και μία εικόνα και μία αποτύπωση του πώς λειτουργούν τα σέρβις πάνω κάτω. Και επίσης το κάνω γιατί θέλω σε όλη τη διάρκεια βασικά, έβλεπα την τεράστια διαφορά που έχει το σέρβις της Huawei με
το σέρβις της παλιάς κατασκευάστριας εταιρείας του κινητού που είχα, δηλαδή με το σέρβις της Sony, η οποία Sony το είχε αναθέσει στην Ερβάτο, η οποία νομίζω πλέον έχει κλείσει, ήτανε ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Και απλά για να διευκρινίσω τι σημαίνει το ό,τι χειρότερο και εδώ πέρα θα κάνω απλά μια μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή εγώ είχα το Xperia Z3 Compact. Ένα πάρα πολύ ωραίο κινητό, το Petit που είχαν βγάλει, το οποίο ήτανε super, αλλά για κάποιο λόγο ξεκίνησε να παίρνει υγρασία η κάμερα, παρότι το κινητό ήταν αδιάβροχο. Το στέλνω στο σέρβις που πάει στην Ερβάτο, αγαπημένη εταιρεία. Μου το γυρίζουν πίσω, μου λένε ότι όλο εντάξει, όντως το κινητό δεν έπαιρνε, όχι, συνέχισε να παίρνει υγρασία, τους το ξαναστέλνω πίσω και καλά το ξαναφτιάξανε, μου το στείλανε πίσω, όντως δεν έπαιρνε υγρασία, αλλά το κορυφαίο ήταν ότι μέσα στον φακό της κάμερας είχαν αφήσει μία σκόνη. Ήταν ένα μαυράκι, το οποίο δεν μετακινούνταν. Ευτυχώς, ωστόσο τους έστειλε ένα κινητό με φακό καθαρό και μου στείλανε πίσω το ίδιο κινητό με φακό βρώμικο. Παρότι τους έστειλα email με βίντεο που να το δείχνει ακριβώς το συγκεκριμένο για να μην μπορούν να το αμφισβητήσουν, δεν απάντησε ποτέ κανένας, δεν με πήρε ποτέ κανένας τηλέφωνο και καθόμουν και σκεφτόμουν σε όλη τη διάρκεια ότι από τη Huawei μιλάγανε μαζί μας, ας το πω έτσι, τηλεφωνικά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε συνέχεια την Έλλη, ένας άνθρωπος ασχολούνταν με το πρόβλημά της, ένας τη ρωτούσε συνεχόμενα τι γίνεται, πώς πάει, τι πάει, βλέπω ότι έγινε αυτό, βλέπω ότι έγινε εκείνο, το πήρατε, δεν το πήρατε, σας χάλασε, σας έβγαλε πρόβλημα, τα πάντα. Όπως επίσης να στείλουν μήνυμα, το κινητό σας είναι έτοιμο, το κινητό σας είναι για αποστολή, γιατί αρχικά ξεκίνησε όλο αυτό σαν διαδικασία μέσω courier. Και μετά ξεκίνησα να μπορώ εγώ να πηγαίνω στο κατάστημα. Όχι, το κινητό σας είναι έτοιμο. Όχι, να την παίρνω από το σέρβις. Να μπορείς να τους βρεις στο τηλέφωνο για να μιλήσεις μαζί τους και να συνεννοηθείς πέντε πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, να τους πει η Νέλη ότι θα έρθει να το πάρει ο Γρηγόρης. Θα έρθω να το πάρω εγώ. Να πας, να κάνεις. Γενικότερα, άλλη εντελώς εμπειρία εξυπηρέτησης. Άλλη εντελώς εμπειρία υποστήριξης. Ήταν λίγο δυσάρεστο το γεγονός το ότι μας τραβολογούσαν τρεις μήνες για να το φτιάξουνε, για να μας δώσουν μια καινούργια συσκευή. Εγώ, από τη δεύτερη φορά που το είχαμε δώσει, πίστευα ότι φταίει η συσκευή. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα 9 Νοεμβρίου, όπως έχουμε ήδη πει, μας έχουν δώσει καινούριο τηλέφωνο. Με την Έλλη είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε ότι το κινητό το συγκεκριμένο δεν θα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Εννοείται ότι με το που τελειώσω αυτό το βίντεο θα ανοίξει η συσκευή, κατευθείαν θα σεταριστούν τα πάντα. Η μόνη οδηγία που μας έχουν δώσει από το service της Huawei, μας είπανε μπορείτε να μεταφέρετε τα πάντα από την παλιά συσκευή, το P30 εν προκειμένου, το δικό μου, στην καινούργια συσκευή. Απλά, αυτό που θέλουμε να προσέξετε πάρα πολύ είναι όλες τις εφαρμογές που θέλετε να κάνετε χρήση, να εγκαταστήσετε και να έχετε στη συσκευή σας, να τις εγκαταστήσετε την καθεμία ξεχωριστά μέσα από το App Gallery και όχι να τις μεταφέρετε από την παλιά συσκευή. Αυτό καθαρά και μόνο γιατί μέσα από το App Gallery της Huawei θα εγκατασταθούν αυτές που είναι αυτούσιες σαν εφαρμογές στο κατάστημα της Huawei με τα HMS, δεν θα έχουμε δηλαδή κάποιο πρόβλημα με το GMS, και όλες τις υπόλοιπες θα τις εντοπίσει το Petal Search online όπου βρίσκονται και θα τις εγκαταστήσει. Αυτός ήταν ο μόνος περιορισμός που μου θέσανε. Οπότε αυτό το κινητό θα ανοίξει, θα εγκατασταθούν τα πάντα από την αρχή και αμέσως μετά θα μεταφερθούν όλα τα υπόλοιπα αρχεία. Όλα τα υπόλοιπα αρχεία μιλάμε ότι είναι περίπου γύρω στα 210 γίγα. Σε φωτογραφίες, βίντεο, μουσικές, έγγραφα. Τα πάντα. Τα πάντα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές ελπίδες ότι θα δουλέψει κανονικά, ότι δεν θα παρουσιάσει πρόβλημα, ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα και το Bluetooth και οι εφαρμογές και τα πάντα. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. Σας πάω day to day σε παγκόσμια αποκλειστική πρώτη προβολή. Έχω κρατήσει για εσάς ένα footage για να δείτε ακριβώς τι πρόβλημα παρουσιάζεται με το κινητό. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, το κινητό πηγαίνει ξανά για σέρβις. Πρέπει να είναι η πέμπτη φορά που το πηγαίνω. Με μαλλί το οποίο χρειάζεται επιγόντως κούρεμα, πατικωμένο από τον ύπνο. Πηγαίνω γρήγορα για να προλάβω. Έχω και να δουλέψω. Λοιπόν, ρύθμισα όλες τις συσκευές, τις εφαρμογές. Ρύθμισα τα πάντα. Έκατσα, τα έκανα όλα αυτά βράδυ, γύρω στις 11. Ξεκίνησα.
μέχρι τις 12 είχε ήδη παρουσιαστεί, όχι 12, μέχρι τις 2 είχε ήδη παρουσιαστεί το πρόβλημα. Έκανε επαναφορά τη συσκευή, λέω δεν γίνεται, κάτι θα έχω κάνει λάθος. Ξανασετάρω όλες τις εφαρμογές, τα πάντα, από εδώ, από εκεί. Ξυπνάω το πρωί, βάζω λογαριασμούς, συνδέομαι σε κάθε στις επιμέρους τέλος πάντων και το παρουσίασε όλο. Και σήμερα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, καθοδόν για το service center της Huawei, ούτως ώστε να το παραδώσω ξανά. Με έχουν ήδη ενημερώσει βέβαια, πως εάν το ξαναβγάλει το πρόβλημα, θα πρέπει το συγκεκριμένο να το στείλουν εξωτερικό πια για να μπορέσει να ελεγχθεί, για να το επιλύσουν. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Αυτά. Αυτά από εμένα. Εννοείται πως ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Αυτό το βίντεο έγινε καθαρά και μόνο γιατί ήθελα, όπως σας έχω ήδη πει, να αναφέρω την εμπειρία μου με το σέρβις. Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά. Έρχονται Χριστούγεννα, ετοιμαστείτε. Έρχεται Black Friday, επίσης ετοιμαστείτε. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.